σας για να κλείσει ο πρώτος κύκλος. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αυτοπορική για την πρόσκληση. Νομίζω ότι είναι κοινός τόπος ότι όντως η ανάπτυξη υπάρχει και είναι σε ποσοστά τα οποία θεωρούνται αποδεκτά για την περίοδο, μην ξεχνώντας ότι ερχόμαστε από μία δεκαετή περίοδο ύφεσης και κάποια δύο χρόνια, τρία, με την επίδραση του COVID που όπως και να κάνει, αυτό επηρέασε λίγο τις επιχειρήσεις και την οικονομία. Άρα ερχόμαστε και λέμε ναι, υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχουν κάποιοι τομείς οι οποίοι βοηθούν σε αυτό. Και αυτό, όπως αναφέρθηκε, είναι ο ιδιωτικός τομέας με τις επενδύσεις, το οποίο είναι είτε από εθνικά είτε από ξένα κεφάλαια. Υπάρχει ένας αριθμός, σημαντικός αριθμός φαν, το οποίο επενδύει στην χώρα. Και υπάρχει και μια τάση για να δημιουργηθούν υποδομές για να μπορέσουν να φιλοξενήσουν όλες αυτές τις επενδύσεις. Ταυτόχρονα υπάρχει και ο αναπτυξιακός νόμος που ενδυναμώνει τις δύο-τρεις παραπάνω κατηγορίες. Και όλο αυτό έρχεται να δημιουργήσει κάποια θέματα τα οποία λέμε ποιοι είναι αυτοί οι πυλώνες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν ή θα πρέπει να ξεπεραστούν. Αναφέρθηκαν αρκετοί, ενδεχομένως και περισσότεροι. Απλά θυμάμαι όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε στην αγορά εργασίας, στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Πάντα οι εταιρείες που ερχόντουσαν στην Ελλάδα ήθελαν να ξέρουν το φορολογικό καθεστώς σε βάθος χρόνου για να μπορέσουν να κάνουν τα πλάνα για να δουν αν η επένδυσή τους είναι στο επίπεδο της απόδοσης που θέλουν ή δεν θέλουν. Ένα άλλο κομμάτι ήταν η διαφάνεια στις υπηρεσίες και στο πόσο γρήγορα θα μπορούσε ένα ερώτημα να απαντηθεί, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλοι μας καταθέτουμε διάφορες φορές ερωτήματα σε φορείς ή υπουργεία και ο χρόνος της ανταπόκρισης είναι σημαντικός. Γιατί όταν καταθέτεις ένα αίτημα, χρειάζεσαι να πάρεις μια απάντηση για να κάνεις μια δράση. Αν δεν έχεις την απάντηση, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Και να κλείσω λέγοντας ότι από τη δική μας την πλευρά και έτσι όπως το βλέπουμε, οι προκλήσεις είναι στον πώς θα μπορέσουμε να φέρουμε αυξημένη διεθνή ανταγωνιστικότητα στη χώρα. Πώς θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε την καινοτομία, την αειφορία και την διατήρηση των ταλέντων, όπως είπα. Ένας σημαντικός παράγοντας, επίσης, θα ήθελα να πω ότι όταν μιλάμε για ανάπτυξη, θα έπρεπε να βάλουμε λίγο και την έννοια της διαπεριφερειακής ανάπτυξης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για την Ελλάδα, αναφέρθηκε και προηγουμένως ότι πρέπει να υπάρχει και αυτή η παράμετρος για να μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε και οικονομίες και περιοχές.